Καλό μεσημέρι από την περιοχή Σκάλας της Παλαιόχωρας. Με τη βοήθεια του Μανώλη του Λουπασάκη σας μεταφέρω με την εικόνα. Στις 2 το μεσημέρι έδεσε το αλλιευτικό σκάφος που βλέπετε. Μεταφέρει 430 μετανάστες. Αιγυπτιακής και Συριακής καταγωγής. Ξεκίνησαν από τη Λιβύη, μας είπαν, με προορισμό την Ιταλία. Σήμα κινδύνου δόθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, 20 μίλια νότια εδώ της Παλαιόχωρας. Ανάμεσά τους είναι και 100 παιδιά. 3 από αυτά με λιποθυμικό επεισόδιο μεταφέρθηκαν πριν από λίγο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας της περιοχής. Ανακουφισμένοι, ταλαιπωρημένοι πρέπει να πω, διότι μιλάμε για μια γιγαντιαία επιχείρηση. Μας είπαν χαρακτηριστικά: ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας σώσατε, ωστόσο εμείς θέλουμε να πάμε στην Ιταλία. Περιμένουν τα λεωφορεία, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, είναι απελπιστικά στιβαγμένοι και πολλές ώρες. Να είναι αδιανόητο όσες φορές και αν δει κανείς αυτές τις εικόνες των απελπισμένων ανθρώπων, είναι εντελώς αδιανόητο και να το συλλάβουμε ότι οι εικόνες που παρακολουθούμε είναι εν έτη 2023. Έτσι ακριβώς, η ΑΝΕΝΔΙΚ παραχώρησε ένα πλοίο προκειμένου να μεταφερθούν να περάσουν το βράδυ τους, αφού πρώτα ταυτοποιηθούν, θα γίνει, περιμένουν τα λεωφορεία προκειμένου να τους μεταφέρουν. Η επιχείρηση που στήθηκε πραγματικά ήταν και γιγαντιαία, ήταν και δύσκολη, έδεσαν με ασφάλεια εδώ και περιμένουμε τώρα τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.